Τα τρέπω την κάτσι, πώς πάμε. Για το καλύτερο. Ένα κουτάκι. Σου δώσα και στην κοδόρα. Τον αφήνω που τον έχετε. Έχει πολύ φωτογενειακά. Εντάξει, θα πάμε λίγο καλύτερα. Τα λες πιστεύω. Να περιμένουμε απ' έξω για δηλώσεις. Υπήρξε μια... μια συζήτηση σε όλη τη στη βάση τουλάχιστον του να οργανωθούμε και ως περιφέρεια να βοηθηθούμε ως κλάδος υγείας καθώς και ως πολίτες της Κέρκυρας για να στελεχωθούν σωστά οι δομές υγείας. Υπήρχαν κάποιες προεκλογικές δεσμεύσεις από το Περιφερειάρχη, οι οποίες εξ όσων πληροφορηθήκαμε βαίνουν όπως προβλέπεται τουλάχιστον. Ζητήσαμε να υπάρχει ένας ταχύτερος ρυθμός, γιατί οι ανάγκες του νησιού είναι επιτακτικές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συγκληματικές ελλείψεις σε συγκεκριμένα τμήματα τουλάχιστον του νοσοκομείου, αλλά και σε ό,τι αφορά όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου της Κέρκυρας και των κέντρων υγείας. Ο κύριος Περιφερειάρχης έδωσε άμεση βοήθεια και μας έχουμε δεσμεύσει ότι θα υπάρξουν άμεσα συναντήσεις και με τους υπόλοιπους φορείς. Αναμένουμε το καλύτερο φυσικά. Τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Κέρκυρα, βιώνουν τις δυσκολίες που βιώνει και ο λαός και δείχνουν άμεσα αντανακλαστικά. Και ευχαριστούμε για τη συνάντηση. Έχετε αναφέρει και κύριε Πολύζωση για ΣΥΚ ότι το γεγονός της σοβαρής υποστελέχωσης αυτή τη στιγμή της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου συμπαρασύρει γενικά την εικόνα του νοσοκομείου μας. Κοιτάξτε, οι βασικοί πυλώνες σε οποιοδήποτε νοσοκομείο είναι η χειρουργική κλινική και η παθολογική κλινική. Μετά έχουμε να κάνουμε με υποειδικότητες ή με δευτερεύουσες ειδικότητες, αλλά χωρίς έναν παθολόγο ή χωρίς έναν χειρουργό δεν δυνατόν να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Το κατανοούμε όλοι έτσι. Ακόμα και για να σε παραπέμψει κάποιος για κάποιο πρόβλημα που έχεις, θα πρέπει να περάσεις ειδικά από τα μεγάλα νοσοκομεία από μια παθολογική εξέταση ή από μια χειρουργική εξέταση πρώτα απ' όλα. Αυτό που είδαμε και γι' αυτό βγάλαμε και άμεσα την ανακοίνωση, την τελευταία μας ανακοίνωση, είναι ότι η Κέρκυρα για άλλη μια φορά είναι ουραγός, να μην πω, μην χαρακτηρίσω και χειρότερα δηλαδή, διότι το κεντρικό κράτος αυτή τη στιγμή, ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει κάποιες ενέργειες με την επίσκεψη της πρώην υπουργού της κυρίας Γκάγκα, δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη δυστυχώς. Νιώσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να κοινοποιηθεί τουλάχιστον στον κόσμο το πρόβλημα, να δουν τι συμβαίνει στα υπόλοιπα μέρη της ίδιας περιφέρειας, διότι ήμασταν η μοναδική περιφέρεια στην οποία υπήρχε ένα 10% ενδιαφέρον στις κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί όλα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι η Κεφαλονιά και άλλες περιφέρειες είχαν ζήτηση θέσεις και καλύπτονται από ό,τι φαίνεται για τους παθολόγους και η Κέρκυρα, παρόλο που βγάζει επανειλημμένα θέσεις και για παθολόγους, για νευρολόγους, για οτιδήποτε, δεν έχει την ζήτηση που είχε παλαιότερα. Σε αυτό παίζει ρόλο το κόστος ζωής, ποιότητα ζωής, οι προοπτικές εξέλιξεις για οποιονδήποτε επιστήμονα ή για οποιονδήποτε νοσηλευτή, γιατί έχουμε και εκεί προβλήματα. Θυμάστε για τους 52 νοσηλευτές, εγώ δεν τους έχω δει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες. Είμαστε μια ομάδα εδώ, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας, που συγκλίνουμε στην άποψη ότι θέλουμε το καλό της Κέρκυρας πρώτα απ' όλα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να βοηθήσουμε, αφού έχουμε και μια χείρα βοηθείας και από την περιφέρεια και θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να υπάρχει μια αξιοπρεπής ποιότητα ζωής για τον Κερκυραίο, γιατί δεν είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας όπως τον αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα από την κεντρική κυβέρνηση. Καταρχάς, με το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει πάντοτε μια συνεργασία και με το προηγούμενο. Θέλω να συγχαρώ το νέο ΔΣ, το οποίο σήμερα με επισκέπτηκε. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι από τη στάση μας και από την προηγούμενη στρατηγική στο σκέλος της διεκδίκησης. Η περιφέρεια είναι δίπλα στους γιατρούς.
Σε όλο το Ιόνιο, όπως ξέρετε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υποστελέχωση και από επιστημονικό προσωπικό, αλλά και από νοσηλευτικό. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε. Τις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση με όλους τους βουλευτές των νησιών μας, όπου θα τεθούν τα θέματα. Κοντά μας θα είναι και εκπρόσωποι από της ιατρικής οικογένειας του ΕΣΥ. Και βεβαίως στη συνέχεια θα επισκεφτούμε και τον κύριο Γεωργιάδη για να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σε ένα κλίμα συνεργασίας και η περιφέρεια θέλει να βοηθήσει, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όποιες θέσεις, όσες φορές και να ανοίξουν, δεν έχουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το βαρύ κόστος διαμονής στα νησιά μας. Και μιλάω σε όλα. Και το θέμα του ενοικίου και βέβαια γενικά είναι τέτοιες δαπάνες που δεν μπορεί κάποιος οικογενειάρχης γιατρός να έρθει να τις αντέξει. Άρα λοιπόν σε αυτό το σκέλος καταρχάς πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Θα έχουμε συνάντηση αύριο και με τους δημάρχους της Κέρκυρας και νομίζω όλοι μαζί με νέα φωνή, σταθερή διεκδίκηση και μαζί με τους γιατρούς και βεβαίως και με την κυρία Εγκλωζοπούλου τη διοικήτρια, διότι όπως ξέρετε χωρίς συνεργασία δεν υπάρχει αποτέλεσμα και νομίζω στη συνέχεια με τον κύριο Υπουργό θα πρέπει και αυτός να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα τα οποία μας ταλαιπωρούν αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή καλό είναι τα κτίρια. Σήμερα υπέγραψα παραδείγματος χάρη θα δώσουμε 3 εκατομμύρια για υλικοτεχνική εξοπλισμό του νοσοκομείου μας. Βεβαίως είναι σημαντικό αυτό, αλλά αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να το διαχειριστούν επιστήμονες. Άρα δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα, δεν θα τα αξιοποιήσουμε να το πούμε όπως θα έπρεπε, αν το νοσοκομείο δεν έχει την στελέχωση η οποία απαιτείται για μια αξιοπρεπή λειτουργία. Και για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Διότι εμείς στην τουριστική προβολή, όπου πηγαίνουμε στο εξωτερικό, πάντοτε όλοι είναι μία η λέξη μας. Η Κέρκυρα, τα Ιόνια είναι ένας ασφαλής προορισμός. Ασφαλής προορισμός δεν εννοούμε μόνο από το σκέλος της αστυνόμευσης, είναι βασικό ρόλο, παίζει η ασφάλεια στον επισκέπτη στις υγειονομικές μας υπηρεσίες. Άρα όλοι μαζί θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα και ελπίζω η κυβέρνηση να ακούσει αυτή τη φωνή αγωνίας και από τους φορείς, αλλά και από τον ιατρικό κόσμο και τον ιατρικό σύλλογο, που πιστεύω και αυτός είναι στην ίδια γραμμή στο σκέλος της διεκδίκησης.